Καταλήψει σε καταστήματα του ΙΚΑ όπως το Περιφερειακό Κατάστημα του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι του Ασφαλιστικού Ιδρύματος. 500 από αυτούς της κατηγορίας 9K βρίσκονται μπροστά στο ενδεχόμενο της απόλυσης παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει με διαδικασίες ΑΣΕΠ και παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να εργαστούν αλλού. Είναι με διαδικασίες ΑΣΕΠ που αφορούσαν την Αγροτική Τράπεζα, αλλά όταν αργότερα η Αγροτική Τράπεζα μπήκε στη λογική και στις διαδικασίες της συγχώνευσης, όπως τελικά και έγινε με την Τράπεζα Πειραιώς, δεν χρειαζόταν όλους όσους είχε προκηρύξει στην προκήρυξή της, και επειδή το ΙΚΑ είχε τεράστια προβλήματα στελέχωσης, αποφάσισαν και με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, οι επιτυχόντες στην Αγροτική Τράπεζα, ήρθαν στο ΙΚΑ για να καλύψουν τα τεράστια κενά του ασφαλιστικού φορέα. Μας αναγκάσαν μέσα σε μια νύχτα να παρατηθούμε από τα δικαιώματά μας από την Αγροτική Τράπεζα και μας είπαν ότι άμα σε 10 μέρες δεν κάνετε τα χαρτιά σας, δεν μπορείτε να πάτε ούτε στο ΙΚΑ. Όπως καταλαβαίνετε, αφήσαμε όλες τις προηγούμενες δουλειές μας για να βρεθούμε στο ΙΚΑ. Είμαστε νέα παιδιά. Διεκδικούμε το δίκαιο μας και θα το διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους. Η απόφαση του διοικητικού εφετείου με την οποία ζητάται από το ΙΚΑ να εκτελέσει τις απολύσεις πραγματοποιήθηκε μετά από προσφυγή εργαζομένων της κατηγορίας 8K κατά του ΙΚΑ. Έχουμε μια απόφαση διοικητικού εφετείου η οποία προκλήθηκε από μια προσφυγή που έκανε μια προκήρυξη η οποία αφορούσε το ΙΚΑ και δυστυχώς στρέφεται ο ένας εργαζόμενος ενάντια στον άλλον. Δυστυχώς έχουμε φαινόμενα ανθρωποφαγίας και καλείται το ΙΚΑ να εκτελέσει αυτή την απόφαση και να απολύσει 500 συναδέλφους μας. Έγινε μια προσφυγή, σας είπα ξανά, από μια προκήρυξη την 8K, η οποία αφορούσε το ΙΚΑ, ενάντια στην 9K, η οποία αρχικά αφορούσε την Αγροτική Τράπεζα, που τους απορρόφησε όμως το ΙΚΑ. Θέσεις 8K υπάρχουν ήδη. Απλά έχουν πέσει σε μια συγκυρία με το Δουνουτού που αποχωρούν 10 άτομα για να πάρουν ένα. Εμείς βρισκόμαστε σε άλλες θέσεις που έχει βγάλει το ΙΚΑ. Εμείς τους θέλουμε και τις 8K, αλλά όχι να διώξουν και εμάς που δουλεύουμε ήδη 2 χρόνια. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας 9K ζητούν μόνιμη λύση στο πρόβλημά τους, καθώς θεωρούν πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πως με την απομάκρυνσή τους το ΙΚΑ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα λειτουργίας. Δουλεύουμε 2 χρόνια, έχουμε εκπαιδευτεί. Έχουμε κάνει σεμινάρια, υποτίθεται ότι το ΙΚΑ είχε επενδύσει πάνω σε εμάς. Βρισκόμαστε σε κέρυες θέσεις, σε συντάξεις, σε ΚΕΠΑ. Είμαστε 500 άτομα αυτή τη στιγμή και με μία απόφαση του διοικητικού εφετείου μας πετάνε στο δρόμο. Και εμείς διεκδικούμε μία δίκαιη και οριστική λύση στο πρόβλημά μας. Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΙΚΑ εξαγγέλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με καταλήψεις σε καταστήματα του ΙΚΑ ανά τη χώρα και πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Σήμερα η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΙΚΑ έδωσε κατεύθυνση στους συλλόγους για δυναμικές κινητοποίησεις. Γίνονται ήδη αυτή τη στιγμή καταλήψεις στα περιφερειακά υποκαταστήματα και στη διοίκηση. Από την Παρασκευή ξεκινάμε απανωτές πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες με τρίμηνο προγραμματισμό. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση. Οριστική λύση ζητάμε και για τους συναδέλφους της 9K να παραμείνουν στις θέσεις τους οριστικά και αμετάκλητα και να προσλάβουν και τους συναδέλφους από την 8K για να τελειώνει αυτό το ζήτημα.